say that. No, but we need to turn this fucking screen. How do you turn the screen, girl? There we go, girl. There you go. That's that. That's it. No. Yeah. You have to do that. Oh, you rotate your device, bitch. Oh, really? Oh, live in Orfeo. Okay. Να ήδη βλέπουν δύο άτομα. Γεια σας. Είμαι η Καγγέλα. Τι. Ποια είμαι. Α, ναι. Είμαι μια διάσημη performance queen και η έννοια της μόδας. Όχι. Ναι. Λοιπόν, απόψε έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για να τιμήσουμε μια φίλη και τα παραμύθια της. Τη Λουίζα Δολόξα. Καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Λουίζα μας, μισό λεπτό γιατί πρέπει να τα διαβάσω σωστά. Η Λουίζα μας λοιπόν είναι μια διάσημη χοντροακτιβίστρια, μια διάσημη εταιρική καλλιτέχνης, μια διάσημη φαμ φαταούλ. Είναι επίσης μια διάσημη στιχουργός, τραγουδίστρια, παραμυθοποιός και λαλαλαλα. Ξέρετε τώρα, τα κάνει όλα και συμφέρει. Δεν μπορούσε να έρθει να είναι μαζί μας απόψε, γιατί είναι στο Βερολίνο, που όπως μου λένε από το control, είναι η Νέα Αθήνα. Λοιπόν, η Λουίζα μας έχει γράψει έναν δίσκο με... Ας το διάλεπτο, θέλει. Η Λουίζα μας έχει γράψει ένα δίσκο με παραμύθια, που θα τα βρείτε στο site της Φιτίνης στο Bandcamp, που άμα δεν ξέρετε και αυτό που είναι, δεν με ενδιαφέρει να ψάξετε να το βρείτε. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν απόψε τρία από αυτά τα παραμύθια. Και θα ξεκινήσω από... Στο νεκροταφείο των καμπινέδων. Στο νεκροταφείο των καμπινέδων, η κυρία Λαχούρη, η κυρία Πλάνο, η κυρία Λακτοκρός Μπεσαμέλ πίνουνε τσάι γυμνές, ντύνονται φεμινίστριες που έχουν ντυθεί για πλάκα μαντώνα, χορεύουν γύρω από όποια τυχαίνει να έχει τα μικρότερα βυζιά, ερωτεύονται. Αχ, μα τις έβλεπαν οι άντρες τους. Στο νεκροταφείο των καπινέδων, το κάθε καράοκι night είναι και ένας σεμνός σχετικά επιτάφιος. Η κυρία Λαχούρη θρυνεί κάτι για το οποίο είναι σχεδόν σίγουρη. Η κυρία Πλάνο τραγουδάει. Εγώ, πριν από χρόνια, όταν ακόμα ο καμπινές μου ζούσε, για να του δείξω πόσο ήταν για μένα υπέροχος, είχα φέρει στο σπίτι μια χρυσοψαρούλα μέσα στη γυάλα, πρασινομάτα και κοκκινομάλα. Η κορούλα μας, για πάντα κυοφορούμενη στην υγρή κυλίτσα του γλυκού μας καμπινέ. Ώσπου μια μέρα, μια τραγική μέρα. Η κυρία Λακτοκρός Μπεσαμέλ σκουπίζει τα υγρά της μάτια με τα πουπουλάκια της και λέει σοπ. Η κυρία Πλάνο έχει στοιχειωδώς πεθάνει. Μέχρι το επόμενο σουαρέ και στα νεκροταφεία του καμπινέδου. Διορθώσω λίγο το μακιγιάζ μου, γι' αυτό ακούστε λίγη μουσικούλα εσείς τώρα.
Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω ένα ακόμα παραμύθι, το οποίο λέγεται «Το κοσμοπολίτικο πτώμα που ταξίδευε». Ήταν μια φορά ένα κοσμοπολίτικο πτώμα που ταξίδευε. Όλοι του λέγαν «Κοσμοπολίτικο πτώμα, δεν γίνεται να ταξιδεύεις». Δεν γίνεται να είσαι κοσμοπολίτικο, αφού είσαι πτώμα. Όμως αυτό απαντούσε, όχι, γίνεται. Όμως, μα κοσμοπολίτικο πτώμα, ξανά λέγαν όλοι αυτοί, πώς γίνεται να ταξιδεύεις, πώς γίνεται να είσαι κοσμοπολίτικο, αφού είσαι πτώμα. Το κοσμοπολίτικο πτώμα γελούσε και ξανά λέγε, γίνεται. Και ξαναγελούσε. Όπου πήγαινε, όλοι έβρισκαν το κοσμοπολίτικο πτώμα θανάσιμο γοητευτικό. Το καλούσαν στα καλύτερα σαλόνια. Έβρισκαν πως διηγιότανε πολύ νόστιμα, αν και οι κυρίες βιαζόταν να τελειώσει τη διήγησή τους για να τις σηκώσει να χορέψουν. Και δεν τις πείραζε καθόλου αν σκάλωνε κανένα κομματάκι από τη μύτη ή από το χέρι τους στα φορέματά τους. Το αντίθετο μάλιστα. Τις παίρνανε και τις φιλούσανε μέσα σε μεταξωτά σακουλάκια, αρωματισμένα με γεσεμί. Και κάθε βράδυ τα έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους και αναστέναζαν γλυκά. Και δεν τη σταματούσε ούτε το ροχαλιτό του κυρίου στο διπλανό μαξιλάρι. Μάλιστα, όσο πιο δυνατό ήταν το ροχαλιτό του ενός μαξιλαριού, τόσο πιο βαθιά αναστέναζε το άλλο. Μα και οι κύριοι εκτιμούσαν πολύ το κοσμοπολίτικο πτώμα. Οι νεότεροι έβρισκαν σε αυτό ένα πρότυπο και οι γυραιότεροι μια γλυκιά ενθύμηση της νεότητός τους. Και μια μέρα το κοσμοπολίτικο πτώμα εξαφανίστηκε. Στην αρχή κανένας δεν ανησύχησε. Είπαν ότι κάπως θα ταξιδεύει και θα κοσμοπολιτεύεται. Όμως ο καιρός περνούσε και κανείς δεν είχε νέα του. Ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί. Και δεν μπορούσαν καν να κολακέσουν τον εαυτό τους, λέγοντας ότι πέθανε. Το κοσμοπολίτικο πτώμα ήταν ήδη πεθαμένο. Δεν μπορούσε να πεθάνει. Απλώς τους είχε βαρεθεί. Οι κυρίες έκλαιγαν στα μαξιλάρια τους απαρηγόρητες, ενώ οι υπηρέτριες προσπαθούσαν να τις συνεφέρουν με άλατα και ζεστά χαμέμηλα. Οι κύριοι έσφιγαν τα δόντια τους πίσω από τα πυρπημένα τους μουστάκια. Και αντάλλασαν βαθιές ματιές απόγνωσης. Πού πήγε. Ο κόσμος βέβαια δεν άρχισε να βρει διέξοδο σε αυτή την κοινωνική κρίση.
Το κοσμοπολίτικο πτώμα είχε αναλυθεί στους ουρανούς και θα επέστρεφε όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου. Ο καιρός περνούσε και ο θρύλος του κοσμοπολίτικου πτώματος του Μεσσία όλο και μεγάλωνε. Στο τηλεμάρκετινγκ κανένας πια δεν προσπαθούσε να πουλήσει φυλαχτά με κομματάκια τιμίου ξύλου. Κανείς δεν ασχολούταν με το ζήτημα γνησιότητας της Ιεράς Ηλιδόνης. Τώρα πια όλοι προσπαθούσαν μανιωδώς να αποκτήσουν ένα κομμάτι από τη μύτη ή από το χέρι του κοσμοπολίτικου πτώματος. Και επειδή ήταν οι κυρίες που τα είχαν κρατήσει ως φυλαχτά, αυτό τις έφερε εις θέση ισχύως και έτσι είχαμε μια αναβίωση της μητριαρχικής κοινωνίας. Προέκυψε και ένα μεγάλο πανανθρώπινο γεγονός, ένα debate για την κλωνοποίηση ημί του κοσμοπολίτικου πτώματος από τα εν λόγω κομματάκια. Οι παγκόσμιες σειράξεις αποφεύθησαν την τελευταία στιγμή, όταν μια κυρία ισχυρίστηκε ότι είδε όραμα με το κοσμοπολίτικο πτώμα, το οποίο της παράγγελνε να πει στους ανθρώπους να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να χορέψουν όλοι χαλιγκάλι, γιατί αυτό ήταν το θέλημά του. Καθώς αυτή η κυρία έχει στην κατοχή της το μεγαλύτερο κομματάκι από τη μύτη του, ο λόγος της θεωρήθηκε εγγύηση και η κασέτα της Φίνος Φίλ με τη βιουγκλάκι που λέει «Αληθινά μας ο Ρώστος, λίγο μας ο Ρώστος, Βαλιγάν» εξαλείφθηκε από την αγορά. Και το κοσμοπολίτικο πτώμα, παρακολουθούσε ικανοποιημένο τις εξελίξεις. Έβγαινε πια μόνο το βράδυ, με κίνδυνο να θεωρηθεί βαμπύρ. Αλλά προσοχή, δεν ήταν βαμπύρ, ήταν πτώμα. Και διάβαζε και έγινε να διαβάσει τι έλεγαν οι εφημερίδες γι' αυτό. Ο καιρός περνούσε και ο θρύλος του κοσμοπολίτικου πτώματος όλο και μεγάλωνε. Είχε έρθει πια το πλήρωμα του χρόνου. Η στιγμή προς την οποία είχε πλάσει τα σχέδιά του το κοσμοπολίτικο πτώμα. Το κοσμοπολίτικο πτώμα μπορούσε να ξανακάνει την εμφάνισή του και να αναλάβει τη θέση του παγκόσμιου ηγέτη. Αλλά τελικά βαρέθηκε. Και προτίμησε να πάρει έναν υπνάδο.
αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα σας. Ραλέ ή αλλιώς ο επιθανάρτιος ρόγχος. Σκηνικό. Μια όμορφη ευρύχωρη κουζίνα. Οι κλαρωτές κουρτίνες στο παράθυρο είναι τραβηγμένες και επιτρέπουν στον ήλιο να λούζει τους τοίχους, τον πάγκο, τα ντουλάπια, την εστία, το ψυγείο. Το ντουλαπάκι κάτω από τον οραχήτη είναι κλειστό και έτσι ο ήλιος δεν φωτίζει τους σωλήνες, τα απορρεπαντικά και τις κατσαρίδες που χουζουρεύουν περιμένοντας να πέσει το σκοτάδι. Όρθια μπροστά στον πάγκο, η μανούλα του τεμαχίζει με ένα κοφτερό μαχαίρι ένα αγγουράκι. Το μαχαίρι μετακινείται σχεδόν αυτόματα πάνω στο αγγουράκι, διαμελίζοντάς το σε τέλειες ροδέλες ή σουπάχους. Απέναντι από τον πάγκο της κουζίνας βρίσκεται το τραπέζι όπου είναι καθισμένο το αγοράκι. Νερομπογιές είναι απλωμένες στο τραπέζι και το αγοράκι ζωγραφίζει με αυτές ό,τι βλέπει μπροστά του. Έχει ζωγραφίσει τις κουρτίνες, τους άσπρους τοίχους, τα ντουλάπια, την εστία, το ψυγείο, αλλά όχι και τις κατσαρίδες. Το ντουλαπάκι κάτω από τον ροχήτη είναι κλειστό και δεν τις βλέπει. Το μαχαίρι, υπό την επιδέξια καθοδήγηση της μανούλας, συνεχίζει την πορεία του πάνω στο αγκουράκι. Το αγκουράκι έχει τελειώσει και έτσι το μαχαίρι συνεχίζει, τεμαχίζοντας τα δαχτυλάκια της μανούλας σε τέλειες ροδέλες ή σουπάκους. Το αγοράκι, συγγνώμη, θέλω να πω το αγοράκι, ζωγραφίζει. Έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν τον ενδιαφέρει η απεικόνηση έμβιων όντων. Είναι της νατυρμό της σχολής. Έτσι από τη ζωγραφιά του λείπει η μανούλα. Έχουν όμως περίοπτη θέση το μαχαίρι και το αγοράκι. Συγγνώμη, θέλω να πω το αγοράκι. Το αγοράκι τώρα έχει αρχίσει να ζωγραφίζει τις τέλειες ροδέλες ή σουπάχους που ήταν πριν τα δαχτυλάκια της μανούλας. Δεν ζωγραφίζει ακόμα καλά και ούτε πρόκειται, αλλά μην το το πείτε. Και έτσι τα δαχτυλάκια στην ακουαρέλα δεν είναι παρά καφεκόκκινοι λεκέδες. Η μανούλα περνάει τη ματωμένη αδάχτυλη παλάμη της μέσα από τα μαλλιά της. Τα σημεία από που πέρασε η αδάχτυλος παλάμη βάφονται κατά κόκκινα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι επιτέλους έγινε μια φυσική κοκκινομάνα, λέει η μανούλα και γελάει. Το γέλιο της αντυχεί στους άσπρους τοίχους, στα ντουλάπια, στην εστία, στο ψυγείο, διαπερνάει το ντουλαπάκι κάτω από τον νεροχύτη και ενοχλεί τις κατσαρίδες στο χουζούρεμά τους. Το αγοράκι έχει ζωγραφίσει τα πάντα μέσα στην κουζίνα, όμως η ακουαρέλα του του φαίνεται ακόμα πολύ άδεια. Γι' αυτό ξαπλώνει τη μανούλα που ακόμα γελάει στον πάγκο και με την ευγενική συνδρομή του μαχαιριού την τεμαχίζει σε τέλειες ροδέλες ή σουπάχους. Ικανοποιημένο, τελειώνει στα γρήγορα τη ζωγραφιά του. Με το που βάζει την τελευταία πινελιά, πετάγεται πάνω αστασιασμένο και αρχίζει να τραγουδάει ένα τραγούδι με στίχους που βγάζει εκείνη τη στιγμή από το μυαλό του. Ρελέ, 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 ήρθε η ώρα σου, καλέ, ρελέ, 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 ο επιθανάτιος ρόχος, ρελέ, 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 και αντυχεί στο τερικέ. Κανγκέλα, θα πέσεις.